Η γιαγιά άρχισε το παραμύθι. Είναι ώρα πολύ που η Ρίνα, ο Ρήγας και η Βάσο περιμένουν να ακούσουν την καμπάνα της εκκλησίας. Κοντεύουν μεσάνυχτα και εκείνη δεν χτυπά ακόμη. Και αυτοί έχουν ετοιμαστεί σε όλα. Λούστηκαν, πλήθηκαν και συγυρίστηκαν, φόρεσαν τα καινούργια ρούχα και τα καινούργια τα παπούτσια. Ετοίμασαν και τα φαναράκια και τα κεριά τους, γιατί θα πάνε απόψε στην Ανάσταση με όλους τους δικούς τους. Μα ο Μπάρμπα Χαράλαμπος, ο εκκλησάρης, ακόμα δεν άρχισε να χτυπάει την καμπάνα. Και τα παιδιά αρχίζουν να νιστάζουν. Τότε η γιαγιά άρχισε το παραμύθι. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά πολύ φτωχή. Δεν είχε η κακομοίρα κανένα στον κόσμο, μήτε άντρα, μήτε συγγενή, όλοι της είχαν πεθάνει. Καθόταν μονάχη σε ένα παλιό καλυβάκι. Χρήματα δεν είχε για να αγοράσει ψωμί και φαγή και ζούσε με χόρτα. Κάθε μέρα έπαιρνε το σακούλι της, πήγαινε ως το βουνό και μάζευε χόρτα. Λίγο βαθιά βάζω το μασχέρι για να μην το πούν τα φύλλα της. Εάν θέλω, τα πιο πολλά τα βγάζω για να μην πάρω πολλά σκουπίδια στο σπίτι. Αυτή είναι η ρίζα του, η οποία είναι χοντρή, δεν ψήνεται, δεν μαγειρεύεται, δεν βράζει. Αυτό γίνεται βραστό. Γίνεται όμως και σκέτο με ξύδι και με λάδι. Λοιπόν, επίσης, αυτό εδώ το χόρτο λέγεται μολόχα. Μολόχα. Αυτό το κάνουμε ζαχνιστό. Το κόβω από το μέρος που είναι δροσερό. Και στο σπίτι, αν δω ότι. Πάλι τα ξανακαθαρίζω. Εάν δω ότι κάπου εδώ έχει ξερό, το ξανακόβω γιατί δεν θα ψηθεί. Δεν θα βράσει. Αυτό δεν το κάνω με βραστό, το κάνω με ζαχνιστό, με τα ζαχνερά, με άλλα ζαχνερά. Μάζευε και ξύλα, τα έφερνε στο καλύβι, έβραζε τα χόρτα και τα έτρωγε. Έτσι ζούσε η κακομοίρα εκείνη η γριά. Μονάχα μια γειτονοπούλα της, ένα κορίτσι, φρόντιζε για την δυστυχισμένη τη γριά. Όταν έψιναν φρέσκο ψωμί στο σπίτι τους, έφερνε στη γριά μια φέτα μεγάλη, ζεστή. Μια μέρα μαρτιάτικη, η γριά πήγε να μαζέψει χόρτα. Πήρε το σακουλάκι της, έφτασε σιγά σιγά στο βουνό και άρχισε να μαζεύει χόρτα. Ραδίκια, μολόχες και άλλα τέτοια. Αυτό είναι το σταχάκι της Ηρωμουρίδας. Όλα τα χόρτα βγάζουν σταχάκια. Όταν είναι για να βγάλουν το σπόρο τους, κάνουν ένα βλαστάρι που λέγεται σταχάκι. Και αυτό το σταχάκι το μαζεύουμε. Βραστό κι αυτό. Πάντα είναι βραστό. Αυτά που μαζεύω οι χειρομουρίδες είναι, τις κάνουμε βραστές. Αυτό είναι τσόχος. Αυτό δεν τρώγεται πια. Έχει ξεπουλιάσει. Έχει βγάλει το λουλούδι, εδώ μέσα είναι ο σπόρος. Έχει όμως τρυφερά μέρη. Και αυτό σταχάκι λέγεται. Και αυτό γίνεται βραστό. Και σταχάκι λέγεται το βλασταράκι που βγάζει το χόρτο και στην άκρη του κάνει το άνθος που θα έχει μέσα τον καρπό και θα αναπαραχθεί. Να σου όμως και συννεφιάζει και σε λίγο αρχίζει να βρέχει. Τι να κάνει τότε η καημένη γριά? Να γυρίσει πίσω στο καλύβι της δεν πρόφτενε. Να σταθεί εκεί θα βρεχόταν. Κοιτάζει να βρει κανένα μέρος να τρυπώσει. Πηγαίνει λίγο παραπέρα και βλέπει μακριά μια σπηλιά. Τρέχει με το μισογεμάτο σακουλάκι της στον ώμο, φτάνει και τρυπώνει μέσα στη σπηλιά. Αλλά μόλις μπήκε, ξαφνιάστηκε. Στην πιο βαθιά άκρη της σπηλιάς βλέπει ένα γέρο ασπρομάλι και ασπρογέννη. Και γύρω από αυτόν το γέρο 12 μεγάλα και όμορφα παλικάρια. Τα παιδιά αυτά κάθονταν από 3-3 μαζί. Είχαν και τα χέρια τους περασμένα, το ένα στο λαιμό του άλλου. Τα πρώτα τρία παιδιά φορούσαν στα κεφάλια τους στεφάνια, καμωμένα από λογής λουλούδια, από τριαντάφυλλα, από βιολέτες, από παπαρούνες και άλλα. Τα παρακάτω τρία ήταν στεφανωμένα με στάχια. Τα άλλα τρία κρατούσαν με το ένα τους χέρι τριαντάφυλλα, κηδόνια και μήλα. Μονάχα τα τρία τελευταία παιδιά δεν φορούσαν τίποτε στο κεφάλι και τίποτα δεν κρατούσαν στα χέρια. Ήταν όμως και αυτά αγκαλιασμένα και τυλιγμένα με άσπρες χοντρές γούνες. Ήταν ο γέρο Χρόνος με τα 12 παιδιά του,
τους 12 μήνες. Μα η γριά εκείνη μήτε τον πατέρα μήτε κανένα από τα παιδιά του γνώρισε. Τους χαιρέτησε μονάχα και τους παρακάλεσε να την αφήσουν να καθίσει μέσα στη σπηλιά τους ώσπου να σταματήσει η βροχή. «Μείνε καλή κυρούλα όσο θέλεις στη σπηλιά μας», είπε ο γέρος, ο πατέρας των παιδιών. «Αυτός ο τρελομάρτης, βλέπεις, ήταν ανάγκη να μας χαλάσει την όμορφη μέρα και να βρέξει». «Τι λες, γέροντά μου», αντιμίλησε αμέσως η γριά. «Ξεχνάς τι λέει ο κόσμος για τις βροχές του Μάρτη. Αν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει φυτεμένα». «Βέβαια το ξεχνάς αυτό, γι' αυτό κατηγορείς το Μάρτη, τον καλό το μήνα». «Και πώς να μην κατηγορήσει κανείς το Μάρτη», πετάχτηκε και είπε ένα από τα τρία παιδιά τα στεφανωμένα με λουλούδια. «Είναι άλλος μήνας χειρότερος από αυτόν, μια μέρα ζέστη την άλλη κρύο. Και τι κρύο, χειρότερα και από το χειμώνα. Ύστερα βροχές, λάσπες, αέρας, συνάχεια αρρώστιες. Να, τέτοιος είναι ο Μάρτης, γδέρνει τον κόσμο, γι' αυτό το λένε και γδάρτη». «Μη λες, παιδί μου, τέτοια λόγια για το Μάρτη. Αυτός είναι από τους καλύτερους μήνες του χρόνου. Αυτός μας φέρνει την άνοιξη. Αυτός κάνει και μπουμπουκιάζουν τα δέντρα και ανοίγουν τα λουλούδια. Αυτός λέει του ήλιου και ζεσταίνει πιο πολύ και λιώνουν τα χιόνια και μας έρχονται πάλι τα πουλιά από τα ξένα μέρη. Και πόσα άλλα καλά δεν μας φέρνει ο Μάρτης, ο καλός ο μήνας». Το παλικάρι ευχαριστήθηκε από τα καλά λόγια της γριάς και δεν μίλησε πια, γιατί ήταν αυτός ο ίδιος ο Μάρτης. «Καλά, ο Μάρτης είναι καλός μήνας, κυρούλα. Για τον Απρίλιο όμως τι μπορείς να πεις? Είναι από τους χειρότερους μήνες του χρόνου», είπε το παλικάρι που καθόταν παραπάνω. «Μπα, παιδάκι μου, τι κάθεσαι και λες τέτοια λόγια για τον Απρίλιο», αποκρίθηκε η γριά. «Και είναι άλλος κανένας μήνας τόσο όμορφος σαν τον Απρίλη? Ποιος έχει πιο πολλά τριαντάφυλλα και πιο καλές μυρουδιές από αυτόν? Ποιος έχει ωραιότερα και λαϊδίσματα από τον Απρίλη? Και τι μέρες που μας κάνει, χαρά Θεού, μήτε ζέστη μήτε κρύο. Και κοντά στα άλλα τα καλά μας φέρνει και τη λαμπρή με τα κόκκινα αυγά. Πώς τα ξεχνάς όλα αυτά, παιδί μου? Και πώς κατηγορείς τον Απρίλη, τον πιο καλό μήνα του χρόνου?» Ευχαριστήθηκε πολύ από αυτά τα λόγια της γριάς ο Απρίλης και σώπασε. Έτσι, σαν τον Μάρτη και σαν τον Απρίλη, θέλησαν να δοκιμάσουν τη γριά ένας-ένας και όλοι οι άλλοι μήνες. Ο καθένας της έλεγε πως είναι κακός ο τάδε μήνας. Τότε άρχιζε η γριά να επαινεί αυτόν τον μήνα και να βρίσκει 1000 χαρίσματά του. Κανένα δεν άφησε απένευτο. Ακόμα και για τους χειμωνιάτικους μήνες, το Δεκέμβρη, το Γενάρη και το Φλεβάρι, είπε η γριά καλά λόγια. Βρήκε και σε αυτούς χαρίσματα πολλά. Οι μήνες όλοι ευχαριστήθηκαν γι' αυτό, αλλά πιο πολύ ευχαριστήθηκε ο πατέρας τους, ο Γεροχρόνος. Τότε έκαμε νόημα εκείνος στα παιδιά του. Και αμέσως εκείνα σηκώνονται, παίρνουν το σακούλι της γριάς και της λένε: «Άφησέ μας, καλή κυρούλα, να σου απογεμίσουμε εμείς το σακούλι. Είσαι γερόντισσα και κουράστηκες». Σε λίγο γύρισαν με γεμάτο το σακούλι και είπαν: «Πάρε το σακούλι σου, καλή κυρούλα, και πήγαινε στο καλό. Μα κοίταξε καλά να μην το ανοίξεις στο δρόμο, μονάχα όταν φτάσεις στο σπίτι σου». Ευχαρίστησε τα παιδιά η γριά. Ευχήθηκε στον πατέρα τους να τα χαίρεται. Χαιρέτησε και ύστερα ξεκίνησε για το καλύβι. Στο δρόμο της φαινόταν το σακούλι πολύ βαρύ. Μόλις μπορούσε να το βαστά στον ώμο της. Δεν έλεγε όμως τίποτε. Σιγά σιγά έφτασε στο καλύβι της και άνοιξε το σακουλάκι. Τι να ειδεί. Αντί για χόρτα, βλέπει φλουριά κίτρινα, κίτρινα και γυαλιστερά. Φάμποσαν τα μάτια της γριάς από τη γελάδα εκείνη. Νταν-νταν, ακούονται έξαφνα οι καμπάνες και το παραμύθι έμεινε στη μέση.